Μείνετε μαζί μας για να φτιάξουμε μία τυλιχτή, νηστίσιμη πίτα με μανιτάρια. Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Μάργκο Τζο και σήμερα θα φτιάξουμε ένα νηστίσιμο σνακ. Γιατί έρχεται μεγάλη εβδομάδα, θα φτιάξουμε ένα τυλιχτό σουβλάκι με μανιτάρια. Θα χρησιμοποιήσουμε τα μανιτάρια, τα chestnut. Πάρε κοντά Γιώργο, σε παρακαλώ. Αυτά θα τα κόψω σε λωρίδες. Τα καθαρίζουμε πρώτα. Κατά τιούτον το τρόπο. Μην ξεχάσετε, όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μας, να πατήσετε το κουμπάκι εδώ κάτω, εγγραφή και την καμπανούλα, για να μην χάνετε κανένα βιντεάκι μας που τα φτιάχνουμε για σας με πάρα πολύ αγάπη. Πάμε. Το κόβουμε στη μέση και μετά σε λωρίδες. Θέλουμε να έχουν αυτό το πάχος, γιατί θα χάσει λίγο την υγρασία του, και τα βάζουμε όλα μέσα σε ένα μπολ. Και αφού έχουμε κόψει τα μανιτάρια μας, προσθέτουμε μία κουταλιά του γλυκού ριγανί και μία κουταλιά του γλυκού γεμάτη γλυκιά πάπρικα. Ανακατεύουμε και προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο. Αυτό θα δώσει έξτρα γεύση στο μανιτάρι μας. Μια πάρα πολύ εύκολη συνταγή, πεντανόστιμη, λάτρης των μανιταριών, αφιερωμένη αυτή η συνταγή που ξέρω ότι σου αρέσει πάρα πολύ, Δημήτρη, και θα ξετρελαθείς στο Δημήτρη το Φωκά από το Μαγευτικό Δήλεση. Ανάβουμε το μάτι. Αφήνουμε λίγο το τηγάνι να πυρώσει. Προσθέτουμε ελαιόλαδο. Έχει κάψει το τηγάνι μας. Αυτό θέλουμε και ρίχνουμε μέσα τα μανιτάρια. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα βγάλουν τα νερά τους. Θα τα θωρακίσουμε. Τα μανιτάρια μας είναι έτοιμα και κλείνουμε το ματάκι. Και πάμε να φτιάξουμε το τυλιχτό μας. Μία χορτοβαγική vegan νηστίσιμη επιλογή. Και τώρα πάμε να λαδώσουμε και να ψήσουμε λίγο τις πιτούλες μας. Ένα λεπτάκι από τη μία πλευρά, ένα λεπτάκι από την άλλη, ίσα ίσα να μαλακώσει και να φτιάξουμε το λαχταριστό, το φανταστικό, το τυλιχτό μας. Τσιτσιρίζει. Κλείνουμε το ματάκι. Και πάμε να συναρμολογήσουμε. Και τώρα θα σας δείξουμε πώς θα τυλίξετε το φανταστικό σουβλάκι. Σε αυτό το χορτοφαγικό νηστίσιμο vegan θα βάλουμε χούμους. Μία κουταλιά που έχουμε φτιάξει συνταγή θα βρείτε κάτω από το βιντεάκι τη συνταγή με το link για το φανταστικό μας χούμους. Μία κουταλιά μπαμπάτσικη, την απλώνουμε και συνεχίζουμε. Μαρουλάκι, εμείς έχουμε βάλει το iceberg, θα το βρείτε κι εσείς. Κρεμμυδάκι, εμείς είμαστε λάτρες οπότε δεν το λυπόμαστε. Ντοματούλα. Λίγο αλατάκι στα μανιταράκια, δεν βάλαμε αλάτι πριν για να μην βγάλει όλα τα νεράκια του. Αλατίζουμε. Λίγο πιπεράκι. Ανακατεύουμε με τη μασιά μας. Δείτε πώς διπλώνουμε και ταρατατά. Είμαστε έτοιμοι να το απολαύσουμε. Bon appétit φίλοι μου. Και δεν σταματάς. Ξεκινάς
και δεν σταματάς, πιστέψτε με. Φτιάξτε το χορτοφαγικό τυλιχτό μας και θα με θυμηθείτε. Αφήστε μου τα μηνυματάκια σας, κοινοποιήστε το βίντεο να μάθουν όλοι το χορτοφαγικό τυλιχτό από τη Μάρκο Τζο. Με πάρα πολύ αγάπη, αλλά είναι πολύ νόστιμο. Τώρα περιμένω πώς και πώς να το τσακίσω. Να είμαστε καλά, καλή μεγάλη εβδομάδα. Τα λέμε το μεγάλο Σάββατο. Γεια σας και χαρά σας!